κοροϊδία πλέον έχει φτάσει στο όριό του και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως άκουγα και τον συνάδελφο του Γιώργο το Μανουσάκη, σε σχέση με την παιδοψυχιατρική κλινική, που πρακτικά είναι κλειστή. Όσο και αν η διοίκηση, το Υπουργείο λέει ότι είναι ανοιχτή, τις τελευταίες μέρες δεν έχει καμία εισαγωγή, όχι γιατί δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά γιατί πλέον πρακτικά δεν μπορούν να εφημερεύσουν οι δύο αναπομένα της γιατροί που κάνουν 15 εφημερίδες το μήνα περίπου για ένα χρόνο. Και βεβαίως πρακτικά οι ίδιοι εργαζόμενοι της κλινικής καθημερινά τις τελευταίες μέρες πάνε το πρωί και πάντα η υπηρεσία τους πάει σε άλλα βήματα γιατί δεν έχει κανένα... Πώς το είπατε πριν από λίγο, τις τελευταίες δύο μέρες δεν έγινε καμία εισαγωγή? Τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ που κοιτούσα το, ναι, καμία εισαγωγή. Ναι. Μηδέν. Για λόγους πρακτικούς. Θέλετε να πείτε δηλαδή, μισό λεπτό, θέλετε να πείτε δηλαδή ότι είτε στα έκτακτα ιατρία ή με τον οποιοδήποτε τρόπο ασθενείς πλησίασαν αλλά δεν μπήκαν? Ήρθανε, τους είδε ο γιατρός και βεβαίως δεν έκανε την εισαγωγή. Εκτιμώντας επιστημονικά βεβαίως αν έπρεπε να γίνει ή δεν θα έπρεπε να γίνει. Αλλά πρακτικά αυτές οι μέρες οι τελευταίες δεν είναι κλειστή η κλινική. Λειτουργεί δηλαδή σαν ένα εξωτερικό ιατρείο που βλέπει τα παιδιά, όσα παιδιά προσέρχονται και βεβαίως δεν κάνει εισαγωγή. Τώρα θα πει κάποιος... Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί να κάνει εισαγωγή? Αλλά δυστυχώς με τα τελευταία γεγονότα που βλέπουμε, αν θέλετε, σε σχέση με τα παιδιά, σε σχέση με τη βία στα σχολεία και με άλλα περιστατικά, δυστυχώς το πρόβλημα των εφήβων σε σχέση με την λειτουργία μιας τέτοιας κλινικής είναι όχι μόνο σημαντική, είναι καθοριστική για την εξέλιξη της ψυχικής υγείας των παιδιών, αλλά βεβαίως και των οικογενειών. Και η κοροϊδία συνεχίζεται με τη χτεσινή προκήρυξη θέσεων εργασίας για γιατρούς για όλο το νησί 39 και μόνο για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μία θέση, για μία θέση παιδοχειρούργου που σε 5 μέρες τώρα συνταξιοδοτείται ο ένας από τους 3 γιατρούς. Ακόμα και με fast track διαδικασίες να γίνουν, κυρία Βρουγκεράκη, θα περάσουν 3-4 μήνες που και η παιδοχειρουργική κλινική θα έχει 2 γιατρούς και θα μιλάμε για τα ίδια πράγματα σε μια άλλη κλινική που έχει να κάνει με τον ευαίσθητο τομέα του παιδιού και του εφήβου. Όταν μια κλινική είναι σημαντική, πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, είχε 13 παιδιά η παιδοχειρουργική, όταν η παιδοψυχιατρική είχε 11-12 παιδιά, η πολιτεία συνειδητά σφυρίζει αδιάφορα για να απαξιώσει το σύστημα υγείας, για να το δώσει και να στρέψει τον κόσμο στους ιδιώτες και από την άλλη να βάλει τους ιδιώτες μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί δεν εξαφανίστηκαν οι γιατροί, κυρία Μπλουγεράκη, από την Ελλάδα. Μπορεί να είναι ελληματικός ο αριθμός σε σχέση με τις ανάγκες, αλλά και παιδοχειρούργους έχουμε έξω στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και παιδοψυχιάτρους έχουμε στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που δεν κάνει η κυβέρνηση είναι να κάνει το δημόσιο τομέα ελκυστικό για τους νέους νοσηλευτές, για τους νέους γιατρούς, για όλο το προσωπικό, για να μην έχουμε το κύμα παρετήσεων που το τελευταίες μέρες... Κοιτάξτε να δείτε, πάλι... κύριε Βρύσαλη, μισό λεπτό τώρα. Το πόσο μπορεί να γίνει ο χώρος της εργασίας ελκυστικός με τα μεγέθη και τα νούμερα που έχουμε στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει μόνο με τους ψυχίατρους, τους παιδοψυχίατρους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Έχει να κάνει με το σύνολο όλων μας και βλέπουμε ότι το πεδίο είναι μη φιλικό και είναι μη φιλικό για όλους μας. Ναι. Το πόσο λοιπόν ελκυστικό μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η απαξίωση επίσης είναι μια άλλη ιστορία μέσα σε αυτή την κατεύθυνση και πάνω σε αυτό το εργασιακό το πεδίο, έτσι. Για να μην λέμε μόνο δεν μου κάνει σε μένα ελκυστικό το πεδίο στην αγορά εργασίας, γιατί δεν είναι ούτε για μένα, ούτε για τον δίπλα που μας ακούει ή για τον παράλληλο που μας ακούει. Κοιτάξτε, συμφωνώ ότι εδώ είναι εχθρικό για όλους τους εργαζόμενους και είναι πολύ φιλικό για τους επενδυτές, για τους επιχειρηματίες που βεβαίως βλέπουν τα κέρδη τους από την συνειδητή απαξίωση αυτή
Εμένα δεν με νοιάζει η πολιτική της με τους επιχειρηματίες. Όχι, το λέω, θα θέλω να το πω διαφορετικά. Ναι. Καλά κάνει και θα δώσει τα κίνητρα και δίνει τα κίνητρα. Αρκεί να υπάρχει εκείνο το σωστό αποτύπωμα με το οποίο μπορώ εγώ να διαβιώ με αξιοπρέπεια και να έχω τις παροχές εκείνες οι οποίες μου χρειάζονται από τη στιγμή που και από τα λίγα που μου δίνει από αυτό τον οβολό μου, εγώ καταθέτω για το ασφαλιστικό σύστημα, για όλα τα υπόλοιπα. Δεν κάνει να το ξεχνάμε αυτό. Καλά κάνεις, αλλά πρέπει να το μοιράζεις και η πίτα να είναι διαφορετική. Εδώ το κάνει μονότερμα και δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Και βέβαια εμένα με νοιάζει ότι θα πάω το παιδί μου στην παιδοψυχιατρική και θα το δουν σαν εξωτερικό ιατρείο και όχι αν το έχει ανάγκη, γιατί πρέπει να μπει μέσα. Κοιτάξτε, και την ίδια ώρα βεβαίως η συνύπαρξη αυτών των δύο παράλληλων δρόμων, του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου, δεν έχει ωφελήσει ποτέ ούτε τις ανάγκες του κόσμου και ούτε τις ανάγκες, αν θέλετε, της δημόσιας υγείας. Συγκρούονται, δυστυχώς έτσι είναι, συγκρούονται. Γι' αυτό αναπτύσσονται σαν μανιτάρια μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι. Και δεν μιλάω ξανά για το μικρό αυτοαπασχολούμενο γιατρό που έχει ένα ιατρείο και κάνει προσπαθεί να το βγάλει πέρα. Έτσι, μιλάμε για τους μεγάλους ομίλους που βλέπετε στην Ιερά Πέτρα, μόλις δεν πήγε καλά το κέρδος, έκλεισε η ιδιωτική μονάδα τεχνικού νευρού, πεταχτήκαν στον δρόμο οι εργαζόμενοι και 50 άνθρωποι με νευροπαθείς πηγαίνονται στον Άγιο Νικόλα για να κάνουν αιμοκάθαρση. Αυτή είναι η αλήθεια. Το κριτήριο δεν είναι η ανάγκη του κόσμου αν θέλει μονάδα τεχνικού νεφρού. Το κριτήριο για τον ιδιωτικό τομέα είναι αν έχει κέρδη. Έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα είναι. Άρα, γι' αυτό λέμε, κυρία Δουλγεράκη, έχει πολύ μεγάλη αξία οι αγώνες που είχαν αναπτυχθεί και έχουν αναπτυχθεί στο νησί μας, όπως επίσης οι αγώνες που θα αναπτυχθούν και το επόμενο διάστημα. Την Παρασκευή υπάρχει στάση εργασίας από τις 10 μέχρι τις 3 πανελλαδικά στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί υπάρχει και η τρίτη, τέταρτη κοροϊδία, δεν έχω χάσει το μέτρημα πλέον, με τους συμβασιούχους εργαζόμενους των νοσοκομείων, που η κυβέρνηση και ο κ. Ρωσοίδης έταζε ότι θα δώσει έστω μια παράταση στους εργαζόμενους αυτούς, και τώρα έρχεται με μια νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται την Παρασκευή, το να βάζει ένα όριο σύμβασης 6 μηνών και 3 μηνών. Όχι τυχαία, φτάνοντας μέχρι τις ευρωεκλογές, κυρία Δουλγεράκη, για να έχει τον κόσμο όμοιρο αυτής της πολιτικής και έρμεο αυτών των ωρέξεων του σήκω πάνω κάτσε κάτω. Δεν είναι τυχαίο, πήρα ένα στοιχείο και αν θέλετε να σας επιτρέπετε να σας πω ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία έχουν φύγει με παραιτήσεις, ταξιοδοτήσεις πάνω από 40 νοσηλευτές. Πάνω από 40 νοσηλευτές και έχουν φύγει από το ιατρικό προσωπικό πάνω από 20. Και κάνει προκήρυξη για 39 θέσεις όλη την Κρήτη μόνιμου προσωπικού και δεν είναι κοροϊδία. Είναι ντροπή, έσχος, αν θέλετε, και ο κρητικός λαός καλά κάνει και ξεσηκώνεται, και καλά κάνει και η υγειονομική και όλοι οι εργαζόμενοι ξεσηκώνονται σε μια πολιτική που είναι άδικη, είναι ενάντια στα συμφέροντά του και ουσιαστικά πρημοδοτεί τον μεγάλο ιδιωτικό τομέα, όπως φαίνεται και με τον προϋπολογισμό, κυρία Τουγεράκη, που το 95% το πληρώνουμε εγώ, εσείς και όλος ο κόσμος, και το 5% μόνο είναι αυτοί που ουσιαστικά βγάζουν τεράστια κέρδη. Αφήστε το, πονάει. Λοιπόν, και κάθε φορά που θα τα λέμε, πονεμένες θα είναι οι κουβέντες και οι ιστορίες. Συγγνώμη για τη φωνή μου, κυρία Τουγεράκη, γιατί είναι το τρίτο νυχτερινό που κάνω μέσα στην εβδομάδα και έρχονται και άλλα νυχτερινά. Είναι αυτό που λέει ότι το Υπουργείο Υγείας σέβεται τους εργαζόμενους. Γιατί το πανίβρα και δεν βγαίνει, Ακριβώς γιατί έχουμε μείνει τέτοιο κούκος και στο τέλος δεν ξέρω ποιος θα κλείσει την πόρτα σε ένα σύστημα υγείας που το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, όλοι μας, 2 και 3 φορές.